Το τυμπάκι από την ναζιστική ισοπαίδωση στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη ήταν το κεντρικό θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο, με την ευθύνη της διοργάνωσης να έχει η πολιτεία τυμπακίου. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με στόχο των διοργανωτών να αποτελεί ανάδειξη στοιχείων της ιστορίας του τυμπακίου από μια περίοδο κατά την οποία βίωσε μια πραγματική κατάρρευση. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την ιστορία μας, τη μαρτυρικότητά μας, το τι πέρασε το χωριό μας κατά την κατοχή, την ισοπαίδωση, πώς κατάφερε και ξαναχτίστηκε από την αρχή, πώς κατάφερε να πετύχει να έχει το μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα. Και σκοπός μας είναι να θυμίζουμε στους παλιούς και να μαθαίνουν οι νέοι ότι είμαστε ένας τόπος που μπορεί με βάση την ιστορία του να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Από την ανάγκη να διατηρηθεί η μνήμη και στοιχεία του τόπου, που είτε είναι γνωστά είτε άγνωστα, μέχρι την επιβολή απομάκρυνσης των κατοίκων από τα σπίτια τους το 1942, αλλά και την οικονομική εξαθλίωση, τα πραγματικά περιστατικά αποτυπώθηκαν στις ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο ανάδειξης επιπλέον της ανάπτυξης που κατάφεραν οι πολίτες του τυμπακίου μετά την ολοκλήρωση της δύσκολης αυτής περίοδου. Στις 24 Ιανουαρίου του 1942, ο στρατηγός ο διοικητής της Κρήτης, ο Ανδρέ, εδιέταξε την ισοπαίδωση ενός μεγάλου χωριού που αποτελείται από 623 οικογένειες. Αυτές λοιπόν οι οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν από το χωριό τους. Το χωριό του Τυμπάκι ισοπεδώθηκε. Τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν για τις επισκευές του αεροδρομίου Τυμπακίου, το οποίο αεροδρόμιο το 1942 ήταν έτοιμο να συμβάλλει στην προέλαση του Ρόμνου στην Αφρική. Συνήθως σε τέτοια γεγονότα παριθμούμε σφαγές και νεκρούς. Θεωρώ ότι από όλη αυτή την εμπειρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή τη δικιά μας, το Τυμπάκι, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να φέρουμε στη μνήμη μας και κυρίως σαφώς και τα γεγονότα τα σκληρά της κατοχής, αλλά κυρίως την αναγέννηση του τόπου και πώς μια μικρή κοινωνία χωρίς καμιά βοήθεια κρατική μπορεί μέσα σε μια 25ετία με μόνο όργανο τη δουλειά, τα χέρια τους, μπόρεσαν να αναδειχτούν στο πρώτο κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα αγροτικού χώρου. Η Πολιτεία Τυμπακίου είναι ένα σωματείο που συμμετέχουν οι άνθρωποι και οι επιστήμονες με έδρα το Τυμπάκι και όραμά του ως σωματείο έχει την ανάδειξη της πόλης του Τυμπακίου σε μια σύγχρονη πολιτεία, κέντρο πνευματικής, επιχειρηματικής, κοινωνικής και πολιτιακής δραστηριότητας. Κυρίως υπάρχουν περιθώρια ανάκαψης μέσω της εξυγχρόνισης των θερμοκηπίων, των έργων υποδομής και μέσω της βιολογικής καλλιέργειας.